Λευκός καπνός φαίνεται πως βγήκε το μεσημέρι της Παρασκευής από το Δημαρχιακό Μέγαρο Καβάλας, καθώς μετά και την ολοκλήρωση της σύσκεψης των επικεφαλής των παρατάξεων για την εμπλοκή της ΕΤΑΔ στο θέμα της Καλαμίτσας, διοίκηση και αντιπολίτευση συμφώνησαν ότι διαφωνούν με την πρόταση της ΕΤΑΔ για το ελάχιστο μίσθωμα. Ο λευκός καπνός ο οποίος βγήκε είναι ότι διαφωνούμε με την πρόταση της ΕΤΑΔ για το ελάχιστο μίσθωμα. Λοιπόν. Είναι μια καινούργια επιστολή την οποία θα στείλω στην ΕΤΑΔ με αυτή την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι οι αρχηγοί των παρατάξεων εκπροσωπούν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να δούμε ποια θα είναι η αντιπρότασή τους. Έχουμε δηλαδή δρόμο ακόμη. Μεσονέας επιστολής ο Δήμος Καβάλας θα τοποθετηθεί για το σκληρό και άδικο της διαχείρισης και θα απαριθμίσει τα επιχειρήματά του. Το ελάχιστο που έχουν βάλει για μας όντως είναι λίγο, είναι σκληρό και άδικο. Ναι. Οπότε αυτή θα είναι η καινούργια επιστολή την οποία θα στείλουν. Τι χαρακτήρα θα έχει η επιστολή διαμαρτυρίας ή θα έχει και κατατέθεται και κάποια άλλη πρόταση? Όχι, η πρόταση την οποία θα καταθέσουμε θα ξαναπούμε πάλι τα επιχειρήματά μας, γιατί τα πρώτα χρόνια δεν πρέπει να έχουμε αυτό που βάλανε ελάχιστο όριο, διότι τα 3 πρώτα χρόνια θα πρέπει να φτιαχτεί η Καλαμίτσα, αλλά και από εκεί και πέρα όμως το όριο που έχουν βάλει το ελάχιστο των 50.000 είναι κάτι που ο Δήμος δεν θα το... η άποψή μας είναι ότι δεν θα μπορέσει να το βγάλει για να μπορέσει να το δώσει. Τέλος πάντων, θα είναι αυτή η πρόταση την οποία θα στείλουμε κάτω, τεκμηριωμένα γιατί θεωρούμε ότι το 50 ή το 25.000 σίγουρα είναι άδικο, αλλά και το 50.000 αργότερα, ότι είναι κάτι το οποίο ενδεχόμενα ο Δήμος δεν θα μπορεί να το βγάλει από τα μισθώματα. Έλειπε ο κύριος Βέρος, για τον γνωστό λόγο που δεν έρχεται, και ήταν επίσης στη θέση της κυρίας Τζανάκα, ήταν η κυρία Ιωσήφιδη και ο κύριος Παπαδόπουλος. Αυτό βλέπω στα πλάνα. Ο κύριος Δημήτρης Βογιατζής ήτανε? Ο κύριος Βογιατζής ήταν εκεί. Ναι, ναι. Ήταν και ο κύριος Γι' αυτό και δεν ήρθε ο κύριος Βέρος, από ό,τι αντιλαμβάνω. Ήρθε ο κύριος Βέρος.